Η λίστα παρεδόθη επισήμως από τους Γάλλους. Σε ποιους άραγε? Στους Έλληνες αξιωματούχους. Η Ελλάδα περιέργως και οι Έλληνες αξιωματούχοι επιμένουν ότι την παρέλαβε ανεπισήμως. Οι Γάλλοι λένε επισήμως, εμείς λέμε ανεπισήμως. Και δεν είναι καθόλου σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος ακριβώς και για ποιανού λογαριασμό παρέλαβε το περιβόητο CD. Και τι δουλειά έχει σε δύο, όχι σε μία, σε δύο ένορκες καταθέσεις να αναφέρεται ένας πρώην Έλληνας πρέσβης, όχι ο τότε πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, ο κ. Καλαστάνης, σε δύο ένορκες καταθέσεις, ένας πρώην Έλληνας πρέσβης και στη Γαλλία και στη Ρωσία, τη στιγμή που λέει ότι παρέλαβε, που λένε οι καταθέσεις, δεν ήταν πρέσβης, να πάει να παραλάβει τη λίστα. Τι δουλειά έχει? Για λογαριασμό τίνος. Και μάλιστα ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που όλος τυχαίως εκείνη την περίοδο και τώρα, τώρα είναι και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, λέει, για θέματα πολιτισμού τότε, και τώρα παραμένει και σύμβουλος του Συνδέσμου Έλληνων Βιομηχάνων. Για μια λίστα που αφορά ως επιτοπλίστων επιχειρηματίες. Και κυρίως τα ερωτήματα είναι γιατί κρύφτηκε αυτή η λίστα από τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις και υπουργούς οικονομικών και εργατικούς μηχανισμούς, γιατί την εποχή της προετοιμασίας της εισόδου της χώρας στο μνημόνιο κρύφτηκε η αλήθεια και κατασκευάστηκε ως ένοχος η κοινωνία και οι δυνάμεις της εργασίας και δεν αναζητήθηκαν πόροι από αλλού, και γιατί την ίδια στιγμή που τα έσοδα του κράτους κατέρεαν με αυτόν τον τρόπο οι διαδοχικές κυβερνήσεις τότε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομιμοποίησαν τη φοροαποφυγή για το μεγάλο κεφάλαιο και εξασφάλισαν την ατιμορρησία και το ακαταδίωκτο. Εμείς δίνουμε απάντηση σε αυτό. Και λέμε ότι ο λόγος είναι γιατί μεταξύ άλλων, προφανώς, όχι για όλους όσους βρίσκονται στη λίστα, αλλά μεταξύ άλλων εκεί βρίσκεται και ο ανθός της νεοελληνικής κοινωνίας, προστατευόμενη του πολιτικού συστήματος. Άκουσα με προσοχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις ομιλίες του κ. Παπακοσταντίνου και του κ. Βενιζέλου. Οφείλω ειλικρινά να ομολογήσω ότι έχουν το ιερό δικαίωμα κάθε κατηγορούμενο με μια ευρία έννοια ή πιθανώς υπόπτου να μετέρχεται κάθε μέσον, ακόμη καταφεύγοντας και σε ακρότητες, για να υποστηρίξει την αθότητά του. Το ομολογώ αυτό και υπ' αυτή την έννοια είμαι συγκαταβατικός σε όσα υπόθηκαν. Εν τούτης είναι προφανές ότι οι δύο έχουν επιλέξει διαφορετικό ύφος και τόνο στην υπερασπιστική τους γραμμή. Ο ένας έχει επιλέξει το ύφος της αθώας περιστεράς, ο άλλος το ύφος του μενόμενου τάβρου. Ομολογώ ότι το πρώτο είναι πιο αποτελεσματικό. Το δεύτερο προδίδει ενοχή. Επαναλαμβάνω όμως ότι σήμερα με συγκατάβαση και κατανόηση θα αντιμετωπίσω την προσπάθεια του κύριου Βενιζέλου να περισσώσει την όποια πολιτική του αξιοπιστία. Το μόνο όμως που θα παρατηρήσω είναι ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένο. Και ιδιαίτερα αυτή η επίμονη απέτησή του προς τους δύο πολιτικούς του εταίρους, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη, να τον προστατεύσουν με τερτύπια και τεχνάσματα, ώστε να μην διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας, τον εκθέτει. Αρχικά ζήτησε να στηθούν κάλπες αναπρόταση, δηλαδή τρεις. Μετά να στηθούν αναπρόταση και πρόσωπο, δηλαδή 7, και στο τέλος, αφού είδε ότι κινδυνεύει με απόλυτο εξευτελισμό η κοινοβουλευτική διαδικασία, σε μια εντυπωσιακή αναδίπλωση σήμερα αποδέχτηκε τις τέσσερις κάλπες, όμως κρατώντας ανοιχτό το δικαίωμα της δυνατότητας να ασκήσει κομματική πειθαρχία στους βουλευτές του, ώστε να μην προσεγγίσουν τις άλλες τρεις. Και διαρωτώ με, τόσο μεγάλη ανασφάλεια αισθάνεται ο κ. Βενιζέλος από τους βουλευτές του? Και θέλω ειλικρινά να πιστεύω και να ελπίζω
ότι όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων θα σεβαστούν και τη διαδικασία αλλά και τον εαυτόν τους και δεν θα συμβάλλουν σε μια διαδικασία που υποτιμά και υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική λειτουργία. Θέλω όμως να έρθω στην ουσία ορισμένων κατηγοριών που ακούστηκαν πριν και αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Άλλα εντελώς αστήρικτα, άλλα με κάποια βάση. Νομίζω όμως ότι αυτό που ακούγεται, ότι σε αυτή την υπόθεση ενορχιστρώσαμε σκευωρία ενάντια στο Πασό και στον πρόεδρό του, είναι απτάγραφα. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πρώτη δικογραφία που ήρθε τον Νοέμβριο στη Βουλή και το διαβιβαστικό του αντιεισαγγελέα, το γνωρίζετε, το έχετε υπόψη σας. Εκεί μιλά για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν μελών της κυβέρνησης, στον πληθυντικό. Προφανώς εννοεί αυτούς που τουλάχιστον διαχειρίστηκαν εκ του σύνεγγυς τη λίστα και το CD. Ίσως και άλλους, αλλά προφανώς τουλάχιστον όσους υπουργούς διαχειρίστηκαν απευθείας, δηλαδή τους δύο τότε υπουργούς των οικονομικών. Είναι άραγε και οι εισαγγελείς μέρος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιόμαστε. Θέλουμε, λέει, να στοχοποιήσουμε και να ενοχοποιήσουμε το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπακοσταντίν, που τώρα εσείς τον κατηγορείτε, μέχρι πριν από λίγες μέρες, μέλος ποιανού κόμματος ήταν, υπουργός ποιανού κόμματος ήταν, μέλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδεται σκοπιμότητα να στοχοποιήσουμε το ΠΑΣΟΚ, όταν εσείς οι ίδιοι επιφανείς στελέχοι του ΠΑΣΟΚ αλληλοστοχοποιήστε? Ή μήπως ο μέχρι προμίας εβδομάδας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε αυτά εδώ τα έδρανα κάθετον, ο κ. Αηδώνης, που αποχώρησε καταγγέλλοντας προσωπικά τον κ. Βενιζέλο για σχέδιο και μηχανισμού συγκάλυψης φοροδιαφυγής, είναι και αυτός μέλος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ? Ή μήπως και ο κύριος Δραγκούσης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, με τις διαρκείς καταγγελτικές παρεμβάσεις του για τον τρόπο που διαχειριστήκατε και κρύψατε τη λίστα, είναι και αυτός μέλος και μέρος της σκευωρίας που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ αντίον του ΠΑΣΟΚ? Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να ανασύρετε από τη μνήμη σας ακόμα και το 1989, μόνο που ξεχνάτε ορισμένες λεπτομέρειες. Σήμερα εσείς συγκυβερνάτε με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη, που ήταν υπουργοί της κυβέρνησης που αντικατέστησε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1989. Και το κυριότερο που παραβλέπετε, το 1989 το ΠΑΣΟΚ του τότε προέδρου του κύριου του Ανδρέα Παπανδρέου του αείμνηστου δεν ήταν συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το καταντήσατε συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς έρχεστε και ανασύρετε από τις μνήμες το 1989? Ας αφήσετε λοιπόν κατά μέρους τα περισκευωρίας. Και αν δεν το κατανοήσετε, να το πούμε, να το κατανοήσετε. Δεν μας απασχολεί ούτε ο κύριος Παπακοσταντίνου, ούτε ο κύριος Βενιζέλος, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε κανένα στόχο να στοχοποιήσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δεν στοχοποιούμε πρόσωπο. Το σύστημα της κλεπτοκρατίας που οδήγησε τη χώρα στα βράχια και λαιλάτισε το λαό μας, αυτό στοχοποιούμε. Και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι απαιτούμε κάθαρση και δικαιοσύνη μετά την ύβρη που διεπράκτησε αυτόν τον τόπο. Και απαιτούμε όχι από το ΠΑΣΟ και τον κύριο Βενιζέλο, αλλά από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα. Θα καλύψει ο κύριος Σαμαράς αυτούς που κράτησαν το στικάκι 14 μήνες ψευδόμενοι και κρυπτόμενοι στη Βουλή όταν τους ερωτούσαμε? Θα καλύψει ο κύριος Σαμαράς